Με την ευχή για μια καλή κυνηγητική χρονιά χωρίς ατυχήματα ξεκίνησε επίσημα η φετινή κυνηγητική περίοδος με την καθιερωμένη πλέον γιορτή του κυνηγού. Εκατοντάδες κυνηγοί με τις οικογένειές τους, φίλοι του κυνηγητικού συλλόγου, εκπρόσωποι αρχών και φορέων κατέκλυσαν το χώρο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε φέτος στα Δερβένια του Δήμου Ευρυμενών δίπλα από τον ποταμό Καλαμά. Το κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης ήταν να αναδειχθούν οι περιβαλλοντικές και οικολογικές ευαισθησίες των κυνηγών, ενώνοντας τη φωνή τους με αυτή των φορέων που αγωνίζονται για την προστασία του Καλαμά, όπως τόνισε ο πρόεδρος του κυνηγητικού συλλόγου, Ευάγγελος Λίτρας. Δέσποτα, παντοδύναμε και υπαρξημένα, ευλόγησαν τα δίκτυα των καράδων και τα όπλα των κυνηγών. Ο σκοπός βέβαια αυτής της εκδήλωσης δεν είναι μόνο η διασκέδαση. Η επιλογή της θέσης που γίνεται η γιορτή σήμερα έγινε για να αναδείξουμε τα προβλήματα της φύσης. Προβλήματα που δημιουργεί ο άνθρωπος και οι δραστηριότητές του. Τα υδάτινα οικοσυστήματα και ιδιαίτερα τα ποτάμια είναι αυτά που δέχονται την πιο εύκολη προσβολή.